Σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, το 2022 στο νομό Θεσσαλονίκης η εργατική τάξη θρύνει σε 7 νεκρούς και 22 τραυματίες. Και μόλις το πρώτο τρίμηνο του 2023 μετράμε ήδη 7 νεκρούς εργάτες και 8 τραυματίες. Πανελλαδικά, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, το 2022 είχαμε 104 νεκρούς και 140 τραυματίες. Και το 2023 ήδη στη λίστα θανάτου καταγράφονται 49 νεκροί, ανάμεσά τους και 12 νεκροί εργαζόμενοι από το έγκλημα στα ΤΕΜ και 62 τραυματίες. Συγκριτικά λοιπόν με τα προηγούμενα χρόνια, μιλάμε για υπερδιπλασιασμό των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων. Αφού το 2018 καταγράφηκαν 46 νεκροί, 51 το 2019 και 41 το 2020. Επιβεβαιώνεται ότι καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των εργατικών ατυχημάτων έπαιξε η διαχρονική και συνειδητή υποστελέχωση και υποβάθμιση επιθεώρησης εργασίας από όλες τις κυβερνήσεις και φυσικά η μετατροπή της σε ανεξάρτητη αρχή που αποφάσισε η σημερινή κυβέρνηση, βάζει και το κερασάκι στην τούρτα, παρέχοντας ουσιαστικά ασυλία στους επιχειρηματικούς ομίλους και προστατεύοντας τις κάθε φορά κυβερνήσεις από τις πολιτικές ευθύνες που έχουν. Εδώ να θυμίσουμε στην κατάπτυστη εντολή που δόθηκε από τον Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης, που στην ουσία δίνει το ελεύθερο στην εργοδοσία να βάζει σε ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους στη ζωή των εργαζομένων. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι κατά το χειρισμό εργατικών ατυχημάτων ίσων ως σοβαρότητας, να μην δίνεται παραγγελία προς την κατατόπο αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της επιθεώρησης εργασίας για έρευνα των αιτιών και συνθήκων των ατυχημάτων αυτών. Μάλιστα, ως ίσονος σημασίας, ατυχήματα χαρακτηρίζονται μεταξύ άλλων αυτά που δεν είναι θανατηφόρα, αυτά που δεν υπάρχει κάταγμα ή ακροτηριασμός, μεγάλος αριθμός θυμάτων, ορισμένοι τύποι εξαθρώσεων και άλλα. Αυτή η κατάσταση με τους ελάχιστους έως και ανύπαρκτους ελέγχους, λόγω και της έλλειψης προσωπικού στην επιθεώρηση εργασίας, έχει δώσει αέρα στα πανιά της εργοδοσίας που έχει μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε πραγματικές καρμανιόλες για τους εργάτες. Ενδεικτικό είναι ότι το στοιχείο που καταγγέλθηκε πως στη Θεσσαλονίκη ο ΣΕΠΕ έχει 3 επιθεωρητές όταν σε έναν έλεγχο χρειάζονται τουλάχιστον 2. Υπάρχουν κλάδοι που οι θάνατοι και τα ατυχήματα έχουν γίνει νόμος. Στο Δήμο Θεσσαλονίκη τα εργατικά ατυχήματα της τριετίας 2020-2021-2022 είναι 120 και από αυτά τα 86 στην υπηρεσία καθαριότητας. Στον κλάδο των μεταφορικών μετράμε στον νομό μέχρι στιγμής 2 νεκρούς για το 2023, χωρίς να υπολογίζουμε τις διανομής, και οι δύο σκοτώθηκαν την ώρα της φορτοεκφόρτωσης, η οποία γίνεται χωρίς κανένα μέτρο ασφάλειας και με μόνο κριτήριο το πόσο γρήγορα θα φύγουν τα φορτία. Ο κλάδος μας, στις κατασκευές, πέρυσι μέτραγε ένα νεκρό κάθε 5 μέρες. Εκατοντάδες ακατεμένους. 38 παράδειγμα είναι το έργο του μετρό στην πόλη μας, που μετράει ήδη 3 νεκρούς και δεκάδες σοβαρά τραυματίες εργάτες. Ενώ οι εργολαβικές εταιρείες αλλά και η ανάδοχος εταιρεία έχουν θησαυρίσει τόσα χρόνια από το αίμα μας αλλά και τα λεφτά των πολιτών της πόλης και όλης της χώρας. Επίσης, πριν από ένα χρόνο, ένας συνάδελφός μας, 68 χρονών, σκοτώθηκε σε οικοδομείο που εργαζόταν πάνω στο Μαδέρι και τη Καλουσιά για το μεροκάματο που τόσο είχε ανάγκη στην προσπάθεια να συμπληρώσει ένα εισόδημα λίγο πάνω από το όριο της πείνας, δουλεύοντας κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες με τη θερμοκρασία στο κόκκινο. Και θα πρέπει μαζί με τα εργατικά ατυχήματα να προσμετρήσουμε και τους χιλιάδες συναδέλφους που αντιμετωπίζουν χρόνιες ασθένειες εξαιτίας των ελλειπών μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, το συνεχές βάρος που σηκώνουν οι συναδέλφισσες, που είναι και η πλειοψηφία στον κλάδο, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ικανότητά τους να γίνουν μητέρες. Οι ταμείες στο εμπόριο, όπως και στο σύνολο των συναδέλφων σε κλάδους όπως οι πληροφορικοί, οι λογιστές κτλ., σακατεύονται και κουβαλούν μυοσκελετικά προβλήματα λόγω της πολύωρης καθιστικής δουλειάς. Επίσης, νέο σχετικό φαινόμενο είναι οι χρόνιες ημικρανίες από τη συνεχή πολύωρη έκθεση στις οθόνες των υπολογιστών. Όλα τα παραπάνω δεν οφείλονται στην κακιά στιγμή, στην κακιά μας μοίρα. Είναι κλίματα με ευθύνη του κράτους και όλων αυτών που κυβέρνησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Φταίνε οι νόμοι λεμιτόμοι που ψηφίστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Νόμος Κατρούγκαλου, Βούτσι Αχτσιόγλου, με αποκορύφωμα τον νόμο Χατζηδάκη. Όλοι αυτοί οι νόμοι είχαν σαν αποτέλεσμα την υπερεντετικοποίηση της εργασίας, την αύξηση των ωραρίων, να δουλεύουμε 10 ώρα και 12 ώρα υπό δύσκολες συνθήκες. Η αύξηση των ορίων ηλικίας από τα 55 στα 62 έχει σαν αποτέλεσμα να οδηγεί συναδέλφους που έχουν βγει στη σύνταξη να δουλεύουν ακόμα και σε ηλικίες 65 και 70 χρονών, γιατί δεν τους φτάνει η σύνταξη να ζήσουν. Πάνω απ' όλα φταίει η ανάγκη για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, για το κέρδος μιας
και οι επιχειρήσεις δεν παίρνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλειά μας, αφού αυτά μειώνουν την κερδοφορία τους. Άλλωστε, για το κέρδος δεν είχαν πάρθει και τα μέτρα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο, καταδικάζοντας σε θάνατο 57 συνανθρώπους.